Τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν τις προετοιμασίες για να στρώσουν το τραπέζι στους δύο ηγέτες την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ στη Νέα Υόρκη, στο οποίο θα παρευρίσκονται επίσης οι διαπραγματευτές και ο Εσπεν Μπαρθαϊτά. Στο κρίσιμο δείπνο εργασίας, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στο ραδιόφωνο 101,1 και στην εκπομπή Γεγονότα στις 7, προσέρχεται με μια ξεκάθαρη θέση για τα ενεργειακά. Δεν είναι στην ατζέντα των συζητήσεων για επίλυση του Κυπριακού. Ο πρόεδρος όμως, να σας αναφέρω, ότι θα ξεκινήσει την παρέμβασή του με μια ξεκάθαρη θέση. Ότι καθιοδήποτε τρόπο επηρεαστούν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας σημαίνει και το τέλος των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα είναι έτοιμη η ελληνοκυπριακή πλευρά για όλα τα σενάρια που μπορούν να υπάρξουν κατά τη συνάντηση της Νέας Υόρκης. Ο Γενικός Γραμματέας θέλει περισσότερο να ακούσει από τους ηγέτες. Δεν υπάρχει πρόταση από τον Γενικό Γραμματέα. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση που χρειάζεται κατάλληλη προετοιμασία, χρειάζεται επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων και σενάριων. Πάντως, χθες βράδυ, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, στο περιθώριο εκδήλωσης στη Λεμεσό, έστειλε το δικό του μήνυμα ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Και εάν δεν υπάρξει παραλογισμός ή άρνηση να συζητηθεί η ουσία του θέματος των εγγύησεων, πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθούν οι προοπτικές να είμαστε όλοι στη γέννα. Ενώ σήμερα είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κατά την οποία συζήτησαν τις εξελίξεις αλλά και τη στάση που θα κρατήσει η ελληνοκυπριακή πλευρά στο δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα. Από την άλλη, ο κατοχικός ηγέτης μετέβει στην Κωνσταντινούπολη πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ώστε να πάρει γραμμή για τη δική του θέση, η οποία, αν δεν διαφοροποιηθεί, τότε δεν επιτρέπει αισιοδοξία για τη συνέχεια. Αν οι θέσεις της Τουρκίας είναι αυτές που ακούσαμε από τον κύριο Τσαβούσογλου, τότε δεν υπάρχει. Ξέρετε, δεν υπάρχουν λίγες εγγύσεις ή μηδενικές εγγύσεις. Είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχουν εγγύσεις ή όχι. Με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να τονίζει πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει διαφοροποιήσει τη δική του πρόταση, ζητώντας να υπάρχει αντικατάληξη, ουσιαστική πρόοδος με μετρήσιμα κριτήρια στο θέμα των εγγυήσεων και της ασφαλείας.